Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο του Πανσεραϊκού από τα Αλόνια στα Σαλόνια, επεισόδιο νούμερο 32. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τα πρώτα μάτια του ομίλου Champions League. Ξεκινάμε εκτός έδρας στη Σκωτία, στη Γλασκόβη, στο Ibrox Stadium απέναντι στην Rangers με προπονητή τον Μάρτιν Ντεμικέλης και έχουμε και ένα πάρα πολύ δυνατό μάτς εντός έδρας στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών, στο ανακαινισμένο Δημοτικό Γήπεδο Σερών, απέναντι στη Manchester United. Το προηγούμενο επεισόδιο ξεκινήσαμε τη χρονιά, κάναμε μεταγραφές, δείξαμε τις μεταγραφές και φυσικά παίξαμε και το πρώτο μάτς της χρονιάς απέναντι στον Ολυμπιακό, όπου σώσαμε την ισοπαλία. Δεν ήμασταν καλοί, αλλά καταφέραμε να μην χάσουμε. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χρονιά, όταν δείχνουμε θέληση μέσα στο γήπεδο, έτσι ώστε να ξεπερνάμε τις όποιες δυσκολίες μας παρουσιάζονται. Μια τέτοια μας παρουσιάστηκε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου της Αγγλίας, όχι της δικιάς μας, η δικιά μας είχε κλείσει ήδη, και έτσι ο Ευρυπίδης ο Σαλτήρης αποχώρησε, διότι η διοίκηση έκανε δεκτή την προσφορά της Everton και έτσι μεταγράφηκε στον Αγγλικό Σύλλογο και παίζει πλέον εκεί πέρα. Έτσι έχουμε λιγότερους παίκτες στην άμυνα και μετά το χορηγό θα σας δείξω φυσικά και ποιον θα κλείσουμε για το χειμώνα. Έχουμε ήδη κινηθεί όσο είναι νωρίς, έτσι ώστε να μην ανέβουν οι τιμές των παιχτών μέσα στη μέση σεζόν. Ένα like στο βίντεο βοηθάει πάρα πολύ για να προτείνει σε περισσότερο κόσμο τα βίντεό μου και τη δουλειά μου και έτσι με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσετε. Μην το ξεχνάτε στην αρχή του επεισοδίου, σας το θυμίζω. Αν θέλετε το κάνετε, αν θέλετε βοηθάτε, αν σας αρέσουν τα βίντεο ή αν θέλετε απλά να βοηθήσετε. Και φυσικά χορηγός του σημερινού βίντεο δεν είναι άλλος από το enemba.com. Για να αγοράσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια πάρα πολύ φθηνά, τσέκαρε το link στην περιγραφή. Μπαίνεις στο enemba.com, αγοράζεις όποιο παιχνίδι θέλεις. Χρησιμοποιείς τον κωδικό AlexMorak πριν το checkout για να πάρεις έξτρα 3% έκπτωση, η οποία προστίθεται στη συνολική. Σου γλιτώνει μέρος της προμήθειας του καρτών και του PayPal. Βγαίνεις κερδισμένος και εσύ βοηθάς και εμένα με την αγορά σου. Πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να γίνει η αποκάλυψη του παίκτη ο οποίος θα προσπαθήσει να μπει στα παπούτσια του Ευρυπίδη Σαλτήρη. Και αφού επιστρέψαμε, το όνομα του παίκτη ο οποίος θα έρθει το χειμώνα είναι ο Λεωνίδας Σωστεργίου. Ένα από τα καλύτερα wonder kids του παιχνιδιού. Μέσα στο συγκεκριμένο save δεν είχε τρομερή εξέλιξη, η αλήθεια είναι. Μιας και βρισκόμαστε στην τέταρτη σεζόν, πέμπτη σεζόν μπαίνουμε του save. Οπότε τον αγοράζω από την Dundee United, νάτος ο Λεωνίδας Σωστεργίου, από την Dundee United για 8,5 εκατομμύρια ευρώ που είναι η ρήτρα του. Είναι ντούκου χρήματα αυτά, διεθνής με την Εθνική Ελβετίας, δεν είναι homegrown στην Ελλάδα, άρα δεν μετράει ως Έλληνας παίχτης, εννοώ να μας βοηθήσει κάπου, είναι σαν να παίρνουμε έναν ξένο παίχτη, οπότε επενδύω στο Λεωνίδα του Στεργίου, ο οποίος βέβαια είναι κοντούλης σχετικά με άλλους αμυντικούς και για τα γούστα μου είναι αρκετά κοντούλης, αλλά θέλω να επενδύσω πάνω του γιατί είναι καλός, ξέρω ότι είναι καλός, ξέρω ότι παίζει καλά και ελπίζω να μην χρειαστεί πολλές φορές τόσο πολύ το ύψος του, μέσα από την εμπειρία του και τα πολύ ωραία στάτου του, να μπορέσει να αποδώσει όπως πρέπει. Η Dundee United, ο συγκεκριμένος παίκτης είχε μεταγραφεί στη Norwich νωρίς, δηλαδή την πρώτη χρονιά κιόλας, με 6,5 εκατομμύρια, δεν έπαιξε ποτέ. Μάλιστα η Norwich υποβιβάστηκε και έτσι η Dundee United μπόρεσε και τον πήρε μόλις 275.000. Δεν είναι ότι έχει κάνει τρομερές χρονιές στη Σκωτία, αλλά προφανώς τον υπερπληρώνω, γιατί τον παίρνω με τη ρήτρα του που είναι τα 8,5 εκατομμύρια. Δεν συζήταγε έτσι αλλιώς κάτι άλλο η Dundee και δεν ήθελα να μπλέξω τώρα να χάσουμε χρόνο, γιατί πηγαίνοντας προς το Δεκέμβρη οι τιμές, όχι οι τιμές εδώ πέρα, οι τιμές που οι ομάδες θα ζητήσουν για τους παίκτες θα αυξηθούν δραματικά. Είναι κάτι το οποίο γίνεται και στην πραγματικότητα και πλέον έχει περαστεί πολύ έντονα μέσα στο παιχνίδι, ότι μέσα στη μέση της χρονιάς, αν θες να κάνεις μια μεταγραφή, θα ματώσεις οικονομικά, εκτός και αν η ομάδα θέλει να τον πουλήσει. Δηλαδή αν είναι transfer list, αν είναι unhappy και όλα αυτά, αν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, προφανώς η ομάδα θα τον πουλήσει. Αν δεν θέλει να τον πουλήσει, θα ματώσεις οικονομικά. Και δεν θέλω να ματώσω, έχουμε διαχειριστεί εξαιρετικά τα οικονομικά της ομάδας. Και μιας και μίλησα για οικονομικά, επειδή πολλοί μπορεί να είστε λίγο πιο καινούργοι
στο παιχνίδι ή να μην έχετε τόσο πολύ εμπειρία στο παιχνίδι, να σας ενημερώσω ότι το budget το αρχικό της φετινής χρονιάς ήταν γύρω στα 10 εκατομμύρια. Αυτό έγινε πρώτον γιατί έκανα πάρα πολύ καλή πορεία στο conference και μου έδωσε τα λεφτά ο πρόεδρος, και γιατί τα προηγούμενα χρόνια σχεδόν δεν αγόραζα καθόλου. Ήταν πολύ μικρό τα έξοδα που έκανα, κυρίως ελεύθερους, τους οποίους τους πουλήσαμε κιόλας το καλοκαίρι, και παίχτες από την Ακαδημία. Άρα κάναμε μια τέτοια λογική πορεία μέχρι εδώ και είναι ουσιαστικά το πρώτο καλοκαίρι το οποίο σπρώχνουμε πολύ χρήμα. Τώρα, πώς σπρώχνεις πολύ χρήμα ενώ έχεις 10 εκατομμύρια για μεταγραφές και άλλα 40 που πούλησες, πες, πας στα 50 μέχρι τα 68 που έδωσα, προφανώς με δόσεις. Δεν αγοράζουμε ντούκου. Ντούκου αγοράζουμε όταν, ρε παιδί μου, τώρα ο Σέργιου έχει μια ρήτρα 8,5 εκατομμύρια. Εντάξει, θα δώσω ντούκου, οκ. Okay. Δεν θα μ' άρεσε, δηλαδή θα προτιμούσα να του δώσω, να τον πάρω 12-14 εκατομμύρια και να δώσω 6 ντούκου, για παράδειγμα, έτσι ώστε να μου μείνουν περισσότερα χρήματα. Όταν δίνεις δόσεις, και μάλιστα δίνεις τις δόσεις τριετίας, δηλαδή μία κάθε χρόνο, ανά 12 μήνες, και όχι τις εξάμηνες, γιατί στις εξάμηνες ουσιαστικά η πρώτη δόση πληρώνεται απευθείας. Με το που πάρεις, με το που κλείσεις μεταγραφή, καταθέτονται τα χρήματα που είναι ντούκου και η πρώτη δόση. Αν κλείσεις με δόσεις τριετίας, installment λέγονται στο παιχνίδι, ή δόσεις νομίζω στα ελληνικά, αν κλείσεις με δόσεις τριετίας, ένα κάθε χρόνο, μία δόση κάθε χρόνο, πληρώνεις τα λεφτά και από τα έξοδα της ομάδας αφαιρούνται οι δόσεις στα επόμενα χρόνια. Καταλαβαίνετε, δεν αφαιρούνται από το transfer budget, δηλαδή το transfer budget που θα σου δώσει τα επόμενα χρόνια θα είναι με τη λογική ότι έχουμε να πληρώσουμε και τις δόσεις, δηλαδή αφαιρούνται από τα έξοδα. Άρα αν έχεις έσοδα πολλά, βγαίνεις κερδισμένος. Αυτό. Δηλαδή, μπορείτε να το δείτε εδώ από τα finances και να πάμε στα debt and loans. Έχω transfer debt 42,5 εκατομμύρια περίπου. Είναι transfer debt αυτό, δηλαδή είναι χρέος μεταγραφών. Δηλαδή έχω να πληρώσω άλλα 42 εκατομμύρια σε ένα βάθος τριετίας και για τους παίχτες που πήρα. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε, διότι πουλάμε ντούκου στο AI και αγοράζουμε με δόσεις. Λοιπόν, αν μπορείτε να το δείτε και από εδώ πέρα, μισό λεπτό, στα closes, στα out, είναι όλοι οι παίχτες οι οποίοι πρέπει να πληρώσουμε την επόμενη τριετία. Δηλαδή, Αϊτνούρι έχει, βλέπετε εδώ πέρα, 1 εκατομμύριο στα επόμενα 49 παιχνίδια και 3 δόσεις ακόμα. 1,16, 1,16, 1,16. Αλεξανδρόπουλος, 1 εκατομμύριο στα επόμενα 49 παιχνίδια και 2,16, 2,16, 2,16. Βλέπετε, αυτά θα πληρωθούν μέχρι το 2028. Και ούτω καθεξής. Ούτω καθεξής, για Σέρα Σπρίγια, εδώ πέρα. Έχουμε 18 εκατομμύρια ρήτρα να τον αγοράσουμε, αν θέλουμε, από την Newcastle. Μπρεσιανίνη, έχει το 10% της μεταπόλησης του, θα πάει σε αυτόν όταν τον πουλήσουμε. Ακόμα, για παράδειγμα, χρωστάμε την τελευταία δόση του Μπουσταμάντε. Τα οποία τα λεφτά τα έχουμε πάρει εμείς πίσω στα χέρια μας, έτσι, γιατί τον πουλήσαμε τον άνθρωπο. Οι δόσεις εδώ πέρα του Χουάν Μανουέλ Κρούζ, βλέπετε. 2,5 εκατομμύρια σε βάθος τριετίας για κάθε χρόνο, δηλαδή άλλα 7,5 εκατομμύρια πρέπει να πληρωθούν για τον Χουάν Μανουέλ Κρούζ. Τον οποίο πόσο τον πήραμε, 13. Βγάλε τα 7,5, 10 τον πήραμε. Βγάλε τα 7,5, 2,5 εκατομμύρια έδωσα από το budget του. Έτσι παίρνεις παίχτες. Δεν είναι κάποιο cheat, δεν πας και πειράζεις τα οικονομικά σου και τους παίρνεις όλους και μετά λες Δόσεις, παιδιά, δόσεις. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό να το αρχίσετε να τα μαθαίνετε αυτά τα πράγματα για να σας βοηθάνε και εσάς. Γιατί βλέπετε, για παράδειγμα, βλέπετε κάποια screenshots από κάποιες μεταγραφές που μπορεί να σας δείχνουν και στο ίντερνετ κιόλας. Και κατευθείαν το μυαλό σας πάει, ω, ρε φίλε, τι 68 εκατομμύρια έδωσε αυτός με τον Πανσεραϊκό, ρε φίλε, τσιτάρι. Όχι, διότι από τα 68 εκατομμύρια πούλησε 47 εν τέλει και είχε και 10,57, και από τα 68 εκατομμύρια τα ντούκου τα οποία έχει δώσει είναι καμιά 20αριά, 25αριά, κάπου εκεί. 30, άντε 30 εγώ σου λέω, βαριά. Διότι εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι έβαλε δόσεις και ποντάρεις στις δόσεις, θα σου πω πότε θα χρεοκοπήσεις. Στις δόσεις θα χρεοκοπήσεις αν, για όχι για μία χρονιά, για δύο και πάνω χρονιές, αποτύχεις τελείως τους στόχους. Δηλαδή αν ο στόχος είναι να βγεις στο Champions League και αποτύχεις και βγαίνεις για δύο συνεχόμενες χρονιές π.χ. στο conference,
Εκεί θα έρθει και θα στενέψει το πράγμα. Αν οι στόχοι σου κάθε χρόνο είναι τους υπερβαίνεις ή τους πετυχαίνεις, είσαι καλά. Είσαι καλά. Απλά είναι όπως ένα δάνειο, ρε παιδί μου. Το παίρνεις το δάνειο, δεν τα έχεις εσύ εκείνη τα λεφτά και αρχίζεις και το πληρώνεις. Το πληρώνεις, το πληρώνεις, το πληρώνεις, το πληρώνεις. Γιατί παίρνεις λεφτά από τη δουλειά σου, πληρώνεις το δάνειο. Παίρνεις λεφτά από τη δουλειά σου, πληρώνεις το δάνειο. Παίρνεις λεφτά από τη δουλειά σου, ακριβώς έτσι και κάνουμε κι εμείς. Πετυχαίνουμε τους στόχους μας, παίρνουμε έσοδα, πληρώνουμε τους παίκτες τους οποίους χρωστάμε. Τους πουλάμε τους παίκτες τους οποίους χρωστάμε και έχουμε κι άλλο περίσευμα, κι άλλα έσοδα. Έτσι ακριβώς μπορείς να μεγαλώσεις και γρήγορα και ωραία την ομάδα σου. Πολλά είπαμε όμως, μιας και πλησιάζει το match με την Rangers στο Ibrox, πάμε στα αποδυτήρια να ανακοινώσουμε την 11η και τα λέμε στο αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από το Ibrox της Σκωτίας. Το γήπεδο της Rangers, στην Glasgow, αντιμετωπίζουμε την ομάδα αυτήν με προπονητή τον Μάρτιν Ντεμικέλης. Δεν ξέρω πώς έχετε προλάβει τον Μάρτιν Ντεμικέλης να τον βλέπετε να παίζει ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι έχω προλάβει σχεδόν όλη την καριέρα του. Τα πρώτα χρόνια στην, έκανε τον μπαμ στην Μπάγερ, εντάξει, εννοείται, και τα επόμενα χρόνια νομίζω πρέπει να έχει περάσει κάποια στιγμή και από Manchester City, αν δεν κάνω λάθος. Manchester City και Ατλέτικο, τον Ατλέτικο δεν τον πολύ θυμόμουν να σου πω την αλήθεια, αλλά ναι, Manchester City, και ήταν και προπονητής στην δεύτερη ομάδα της Μπάγερ και την ΚΑΠΑ 19 της Μπάγερ, και είχε αναλάβει τις Rangers εδώ πέρα μέσα στο 2025 μετά την Barnsley. Οκ, okay, καλά στάτς έχει. Διαιτητής δεν το γνωρίζουμε, άγνωστος. Ας πούμε ότι είναι Σλοβάκος, που δεν το ξέρουμε. Και δεν έχουμε απουσίες. Πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε, πάμε να δούμε λοιπόν τις ενδεκάδες. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Είναι το πρώτο μάτς στην ιστορία μας σε όμιλο του Champions League. Και η ενδεκάδα της Rangers είναι 4-2-3-1 με Μποντάρ κάτω τα δοκάρια, Πάτερσον δεξιμπακ, Γκόλτσον και Μπορεύκοβιτ τα σέντερμπακ και αριστερά ο Ντόιγκ. Αμυντικά χαφ Αντρέα Αλμέιδα και Γκλέν Καμαρά. Δεξιά ο Ρομέρο. Στο 10 ο Γιάννης ο Χάτζη, ένας από τους αγαπημένους μου παίχτες μέσα στο μάνατζερ. Ο Παολίνιο στα αριστερά και στην κορυφή ο Πιέτρο Πελέγκρι. Γνωστός σε αυτή τη σειρά και μη εξαιρεταίος από τα προηγούμενα μάνατζερ. Πλέον δεν είναι κάτι τρομερό βέβαια. Μάρτιν Βάντερβουρτ τα δοκάρια για εμάς, επίσημε 4-2-3-1. Τζο Σκάλι δεξιά. Μιχαηλίδης και Καλογερόπουλος στα center back. Και αριστερά ο Αϊντνούρι. Μπρεσιανίνη και Αλεξανδρόπουλος στα αμυντικά half. Δεξιά ο Χουάν Φερνάντο Ασπρίγια. Αριστερά ο Γιασέρα Ασπρίγια. Το 10 ο Ρεϊνιέρ. Και στην κορυφή ο Μάρβιν Οτσούνι, ο οποίος κάνει τον τεμπούτο του για φέτος για πρώτη φορά, όντας κανονικά παίκτης της ομάδας. Όχι ιδανικός. Ραούλ Γκιγέρ, Μεζισόπουλος, Ζαγκρέ, Πεγλής, Κουκουλέκης, Αϊβάζογλου και Χουάν Μανουέλ Κρούς στον πάγκο. Για να ξεκινήσει η αναμέτρηση, εμείς παίζουμε με τις ριγέ εμφανίσεις, δηλαδή την πρώτη, την κόκκινη λευκή με μαύρο σωτσάκι, κόκκινη κάλτσα, η οποία θυμίζει, είπαμε, Μπιλμπάο, Σαουθάμπτον κτλ. Και οι Rangers ξεκινάνε με την κλασική τους την μπλε εμφάνιση με χρυσές λεπτομέρειες λόγω επαιτειακής φανέλας, νομίζω. Τη χρονιά 2021 τώρα είναι κάτι επαιτειακό. 2022 νομίζω είναι επαιτειακό. 1892-2022, κάτι τέτοιο είναι οι Rangers. Μπορεύκοβιτς δίνει στον Ντόιγκ και τώρα στον Καμαρά. Ξανά στον Ντόιγκ. Η σέντρα για τον Παουλίνιο δεν πέρασε, αλλά επιμένει οι Rangers με τον Πελέγκρι, τον Παουλίνιο να κάνει ένα πλασέ και η μπάλα θα περάσει δίπλα τα δοκάρια του Βάντερβουρτ. Δεν θα τον απειλήσει. Και με αυτόν τον τρόπο είναι η πρώτη φάση του αγώνα. Ξεκινάμε τώρα εμείς στην άμυνά μας με τον Βάντερβουλτ και τον Μιχαηλίδη, ο οποίος κερδίζει τα μέτρα που του δίνουν. Ασπρίγια, Γιασέρα Ασπρίγια. Ρεϊνιέ κατεβάζει την μπάλα. Δίνει στον Χουάν Φερνάντο Ασπρίγια. Από τα δεξιά. Η σέντρα, ο Ρεϊνιέ, γκολ. Όχι, δεν μέτρησε τον γκολ, δεν μπήκε τον γκολ, δεν πέρασε τη γραμμή. Υπάρχει και goal line technology προφανώς στο Champions League. Αυτό το συγκεκριμένο πλάνο, όταν είχε πρωτοβγεί τον goal line technology και το είχαν βάλει μέσα στο παιχνίδι, έκανε το zoom κανονικά και δείχνει την μπάλα πως έχει περάσει ή όχι. Και από εκείνη τη χρονιά και μετά δεν ξανά έγινε αυτό και το δείχνει έτσι. Να ξέρετε ότι το δείχνει έτσι γιατί αυτή η εταιρεία που χρησιμοποιεί τον goal line technology, FIFA, δεν ξέρω ποιος το έβγαλε τέλος πάντων, κατοχύρωσε το πλάνο. Δηλαδή, αυτό το πλάνο το οποίο κάνει zoom και δείχνει την μπάλα από πάνω, το έχει κατοχυρώσει και πρέπει να πάρει τα δικαιώματα για να μπορεί να το δείχνει, να το αναπαράξει κάπου αλλού. Άρα γι' αυτό δεν μπορούν να το βάλουν το πλάνο το συγκεκριμένο. Κάτι το οποίο μου προκαλούσε πολύ μεγάλη απορία τα προηγούμενα χρόνια, γιατί σταμάτησε να λειτουργεί έτσι μέσα στο παιχνίδι.
Οπότε έμαθα γιατί. Υπάρχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του συγκεκριμένου πλάνου. Λοιπόν, στο 45 έχουμε φτάσει χωρίς goal το match, αλλά με μεγάλη φάση σίγουρα και για τη Rangers και για εμάς. Εμείς το δοκάρι και σχεδόν για κάποια χιλιοστά η μπάλα που δεν πέρασε τη γραμμή. Και φυσικά το πλασέκ του Παουλίνιο για την ομάδα της Σκωτίας. Δεν παίζουμε άσχημα. Δεν παίζουμε άσχημα. Πρέπει βέβαια λίγο να βελτιωθούμε στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι ώστε να βρούμε το goal το οποίο θέλουμε για να πάρουμε τη νίκη, παύλα, καλό ξεκίνημα στη σεζόν. Ο Ντόικ στο πλάγιο δίνει στο Χάτζη και είναι στον Καμαρά και στον Ανδρέα Αλμέιδα. Χάτζη είναι απειλητικός ο Χάτζη και είναι τρομερός ο Χάτζη. Είναι τρομερός ο Γιάννης ο Χάτζη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα θα... σίγουρα στο μέλλον ίσως τον δούμε στον Πανσεραϊκό. Δηλαδή το σκέφτηκα πάρα πολύ. Προσπάθησα μήπως γίνει κάτι φέτος το καλοκαίρι, δεν μπόρεσα και έτσι πήγα στη λύση του Ρενιέ, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος θα προσπαθήσω να τον φέρω στις σέρες. Κλέβει ο Τσούνι για το Δήσο Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος ήταν κακή η πάσα του για τον για Σέρα Σπρίγια. Και οι Rangers τώρα θα βγουν στην κόντρα με τον Μπελέγκρι και τον Μιχαηλίδη, ο οποίος θα τον μαρκάρει και θα πάρει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα λοιπόν για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, θα μείνουμε με 10 πλέον. Και θα πάμε σε ένα πιο αμυντικό σύστημα τώρα για να σώσουμε ό,τι σώζεται. Ζησόπουλος θα περάσει στην εντεκάδα, ο Αλεξανδρόπουλος θα έρθει εδώ, θα βγει ο Γιασέρα Σπρίγια, ο Χουάν Φερνάντο Σπρίγια, συγγνώμη, θα έρθει ο Γιασέρα Σπρίγια δεξιά. Όχι, θα μείνει αριστερά. Δεξιά ποιος θα μπει να παίξει τώρα εκεί? Θα μπει ο Αϊβάζογλου να παίξει. Όχι, θα μείνει ο Χουάν Φερνάντο Σπρίγια εκεί πέρα. Και θα βγει ο Γιασέρα Σπρίγια για να έρθει ο Αϊβάζογλου να παίξει από τα αριστερά. Και Μάρβιν Τσούνι, όπως είπαμε, στην κορυφή. Κώστιους και ο Θεός Βοηθός τώρα. Ο Θεός Βοηθός, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο πλέον να ξαναμπούμε στο μάτς με 10 παίχτες. Δεν ήμασταν καλοί σε αυτό το παιχνίδι. Το 70 βρισκόμαστε πλέον και ξεκινάμε με το αριστερό. Ξεκάθαρα από τους Rangers, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται θα είναι μάλλον το φαβορί για τη δεύτερη θέση, έτσι όπως πάνε τα μάτς. Παουλίνιο, Πελέγκρι, δίνει στον Γκλεν Καμαρά, Μπαουμγκάρντνερ, στον Παουλίνιο από τα αριστερά. Έχουμε 10 παίχτες πλέον μες στο γήπεδο, είναι πολύ πιο δύσκολο να αμυνθούμε. Καλή κυκλοφορία της μπάλας από την ομάδα των Rangers, οι οποίοι έχουν καλή ομάδα. Πάτερσον, η Σέντρα Κόντρα, Ρέο Ντόικ, επιμένει η Σκοτσέζη και το 1-0 θα παραμείνει στο 83 για να απομακρύνουμε την μπάλα. Κακή εμφάνιση και από τους... Ο Πεγλής θα περάσει στη θέση του Αλεξανδρόπουλου, τρίτη και τελευταία αλλαγή. Κακή εμφάνιση και από τον Καλογερόπουλο, εκτός από τον Μιχαηλίδη που πήρε την κόκκινη κάρτα. Δυστυχώς δεν ήμασταν καλοί σε αυτό το match. Πολύ κακή εμφάνιση και για τον Μάρβιν Τσούνι. Θα ιτηθούμε 1-0 από την ομάδα των Rangers με MVP της αναμέτρησης, τον Nathan Patterson, το δεξίμπακ, ο οποίος είχε τρεις σημαντικές πάσες, δημιούργησε δύο κλασικές ευκαιρίες με τις πάσες του. Δεν είχε assist στο goal. Το goal το πέτυχε ο Γιάννης Χάτζη με ατομική ενέργεια και ένα εξαιρετικό shoot, το οποίο δεν μπορούσε να το πιάσει ο Vandervoort. Και με αυτόν τον τρόπο θα χάσουμε 1-0. Να δούμε τι κάνανε και οι άλλες ομάδες στον όμιλο, ας πούμε το Manchester United Γαλατά, συγγνώμη, το Manchester United Lazio. 2-0 κέρδισε Manchester United με goal του Maguire στο 63 και του Jadon Sancho στο 92. Οπότε η United ξεκινάει με 3 βαθμούς, οι Rangers με τους 3 βαθμούς και εμείς με τη Lazio είμαστε στους 0. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα, έπρεπε να είχαμε πάρει τη νίκη με τους Rangers ή τουλάχιστον τον βαθμό εκτός έδρας, έτσι ώστε να νιώθουμε λίγο πιο σίγουροι για την τρίτη θέση, γιατί θεωρώ ότι η Λάτσιο θα σπιντάρει στο μέλλον. Και τώρα έχουμε μπροστά μας κάποια μάτς για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά φυσικά και το μάτς με τη Manchester United στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Μετά το παιχνίδι με τη Rangers και την ήττα μας σε αυτό το πρώτο μάτς απέναντι σε ομάδα του Champions League στους ομίλους, παίξαμε 3 μάτς για το πρωτάθλημα και το πολύ θετικό ήταν να κάναμε 3 νίκες χωρίς να δεχτούμε και γκολ σε κανένα από αυτά τα μάτς. Συγκεκριμένα κερδίσαμε 2-0 τον Παναθηναϊκό στο δημοτικό γήπεδο Σερών με γκολ του Marvin Tsunis στο 68 και του Μπερσιανίδη στο 87. Πολύ πιο αγχωτικά ήρθε η νίκη από ό,τι φαίνεται.
Είχαμε πάρα πολλά σουτ. Συγκεκριμένα, χαρακτηριστικά ο Παναθηναϊκός δεν είχε καν τελική σε όλο το match. Και με περίπου 25 σουτ, γενικά γύρω στα 15 στο τέρμα, ήμασταν πάρα πολύ άστοχοι και έτσι δεν καταφέραμε να, είμαστε πιο παραγωγικοί πιο νωρίς για να μας φύγει και το άγχος. Οπότε ήρθαν αργά τα γκολ. Δηλαδή το μάτι τελείωσε στο 87 με τον Περσιανίνη. 3-0 τον Άρη στο κλειάνδι του Βικελίδης, με Τσούνι στο 20, Ντασίλβα στο 46 που πέτυχε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της ομάδας και του Αϊβάζογλου στο 65. Και 3-0 τον Όφη στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης με τον Μάρβιν Τσούνι στο 23 να πετυχαίνει το 1-0. Στο 42 ο Γιασέρα Σπρίγια αποβλήθηκε, αλλά αυτό δεν μας πτώησε καθόλου. Και στο 56 ο Χουάν Φερνάντο Ασπρίγια έκανε το 2-0 και ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος στο 77 ολοκλήρωσε το 3-0 με το δεύτερο του γκολ στη φετινή χρονιά για τον Σωτήρη τον Αλεξανδρόπουλο. Τώρα έχουμε μπροστά μας το μάτς με τη Manchester United εντός έδρας στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Δεν υπολογίζουμε τον Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Okay. Και από την United τραυματίες είναι ο Μπρούνο Φερνάντες που θα μείνει εκτός σίγουρα και ο Μπέλιχαμ, ο οποίος επίσης θα μείνει εκτός σίγουρα. Στο συγκεκριμένο μάτς μάλλον θα κατέβω αμυντικά και με μία λίγο πιο σύνθεση ειδικών αναγκών, να το πω έτσι, διότι το roster της Manchester United με επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στο πάγκο της είναι εξαιρετικό το roster της. Δηλαδή βλέπετε εδώ πέρα μόνο τα αστεράκια, άμα δεις, σε πιάνει η ψυχή σου. Βέβαια εντάξει, τα αστεράκια είναι συγκριτικά με τη δικιά μας ομάδα. Οπότε ναι, έχει Ντεχέα στο τέρμα, έχει και ο Νάνα στο τέρμα, έχει και Χέντερσον στο τέρμα, έχει Μαγκουάιρ, Κουλιμπαλί, Βαράν, Μπιζάκα, Πέδρο Πόρο, Ντέκλαν Ράις, Μπουμπακάρ Καμαρά, Λουκ Σόρου, Γκέρι, Μπέλιχαμ, Τονάλι, Βίλιαμ Καρβάλιο, Μόιζες Καϊσέδο, Γκράβενμπεργκ, Μπρούνο Φερνάντες, Μπέιλι, Σάντσο, Φατί, Λαουτάρο Μαρτίνες, Κιλιάν Εμπαπέ και Μέισον Γκρίνγκουντ. Τώρα, όσον αφορά τον Γκρίνγκουντ, επειδή το save το έχω ξεκινήσει όταν δεν είχε γίνει όλο αυτό. Από το FIFA έχει βγει ο Γκρίνγκουντ. Από το manager, από τα editor data, ο Pro τον έχει αφαιρέσει και μάλλον τον αφαιρέσει και SI στο update το χειμερινό, διότι δεν είναι ποδοσφαιριστής πλέον. Δεν νομίζω ότι τουλάχιστον θα παίξει ποδόσφαιρο τώρα τα επόμενα χρόνια. Αν ξαναπαίξει ποδόσφαιρο, θα ξαναμπεί σε αυτά τα παιχνίδια. Πείτε μου τι θέλετε να κάνω με τον Greenwood. Εντάξει, σε αυτό το match μάλλον θα υπολογίζεται. Δεν προλαβαίνω να τον βγάλω. Σε ένα save που έχουμε στο Twitch, που και εκεί το έχω ξεκινήσει πριν γίνει όλο αυτό, απλά τον κατέστρεψα και του έλυσα και το συμβόλαιο με το United και κυκλοφορεί ελεύθερος μέχρι να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Δεν θα τον πάρει κανένας. Τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω τι θα κάνω, μάλλον τον αφήσω, γιατί εντάξει τώρα το συγκεκριμένο save το οποίο τον χάλασα είναι στην Αγγλία. Είναι από μικρές Αγγλίας μέχρι κορυφή, μέχρι Πρέμιερ, και θα τον βρίσκω πολλές φορές μπροστά μου, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τον βρίσκω μπροστά μου. Όχι για να μου γίνει πιο εύκολο, απλά έτσι γιατί απογοητεύτηκα αρκετά από το Mason Greenwood με αυτό το πράγμα που έκανε. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα εδώ πέρα πόσες φορές θα βρούμε τη Manchester United μπροστά μας, οπότε εντάξει, και αν θα τη βρούμε, θα τη βρίσκουμε 1-2 φορές το χρόνο, 3. Αν πάμε στον όμιλο μαζί της και σε κάποιο νοκάουτ μαζί της. Οπότε εντάξει, πολύ σπάνια θα τη συναντάμε. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς, δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερος σε αυτό εδώ το save να κάνω κάτι παραπάνω. Είναι το match μπροστά μας με την Manchester United. Πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα. Είναι δύσκολο το match. Κατά πάσα πιθανότητα θα χάσουμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα παίξουμε μια σύνθεση ανάγκης, αρκετά αμυντική. Θα κοιτάξουμε τα μετώπισθεν και άμα καταφέρουμε να βγάλουμε κάποια αντεπίθεση, καλώς. Και σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την απουσία του Γιάννη του Μιχαηλίδη σε μια θέση η οποία πονάμε λόγω της αποχώρησης του Σαλτήρη που δεν μπορούσαμε να την ελέγξουμε. Ήρθε και αυτό, είναι ο νόμος του Μέρφη. Εκεί πέρα που πονάς, εκεί πέρα θα γίνει. Εκεί που δεν θες να γίνει κάτι, εκεί πέρα θα γίνει. Και έτσι θα πρέπει να κατέβουμε ή με τον Ζησόπουλο ή με τον Τροήρη ή να επιθατεύσουμε κάποια άλλη λύση. Και έχω μια τέτοια στο μυαλό μου. Οπότε πάμε στα αποδυτήρια να ανακοινώσουμε την 11η και τα λέμε στο αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Το δημοτικό γήπεδο Σερών φοράει τα γιορτινά του για μία ακόμη φορά και υποδέχεται τη Manchester United, η οποία προφανώς και είναι φαβορία, είναι 91 το διπλό, 360 ο άσος και 360 το χ. Προπονητής της Manchester United είναι ο Ζωζέ Μουρίνιο και διαιτητής είναι επίσης άγνωστος, θα πούμε ότι είναι από την Αυστρία. Έτσι. Γιατί ήθελα να είναι από την Αυστρία ο διαιτητής. Οκ. Λοιπόν, από απουσίες ο Μιχαηλίδης όπως είπαμε,
στο match και πριν το match. Και ο Μπρούνο Φερνάντες και ο Μπέλιγχαμ εκτός για τη Manchester United. Πάμε να δούμε δεκάδες γιατί έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον το τι σκέφτηκα να κάνω. Θα κατέβουμε με ένα 4-4-1-1, αρκετά αμυντικό με προσεκτική συγκέντρωση. Βάντερβουρκ από τα δοκάρια. Σκάλι δεξιμπακ. Καλογερόπουλος και Μπρεσιανίνη στην άμυνα. Ο Πεγλής από τα χαφ παίζει στο κέντρο της άμυνας, αλλά είναι κοντός. Είναι κοντός, ο Μπρεσιανίνη είναι 88, οπότε θα τζογάρω στο ύψος του. Δεν ξέρει να παίζει τη θέση, έχει όμως τα στάτς για να παίζει τη θέση. Ο Αϊνούρη είναι αριστερό μπακ, ο Ετσεβερία είναι δεξί χαφ. Ο Αλεξανδρόπουλος αμυντικό χαφ με τον Ντασίλβα box to box και τον Γιασέρα Σπρίγια αριστερό χαφ. Δεκάρι είναι ο Ρεϊνιέ και στην κορυφή είναι ο Μάρβιν Οτσούνη. Στον πάγκο έχουμε Γκιγέρμε, Ζησόπουλο, Ζαγκρέ, Πεγλή, Κουκουλέκη, Ασπρίγια και Χουάν Μανουέλ Κρούζ. Ενώ για την υπερομάδα της Manchester United είναι ο Νάνα κάτω τα δοκάρια, ο Πέδρο Πόρο, ο Βαράνο, ο Μαγκουάιρ, ο Ρουγκέρι, ο Τονάλι, ο Ντέκλαν Ράις, ο Σάντσο, ο Γκρίγουντ, ο Εμπαπέ και ο Λαοτάρο Μαρτίνες. Στον πάγκο έχουν Ντεχέα, Μπιζάκα, Μπέιλι, Φατί, Γκράβενμπεργκ, Τζόρτζιο Σκαλβίνι και Λουκ Σο. Εξαιρετική ομάδα της United. Εμείς αγωνιζόμαστε με τις ερυθρόλευκες, τις πρώτες μας εμφανίσεις, γεμάτο νοικό γηπεδοσέρων, ενώ η Manchester United αγωνίζεται με την γαλάζια, με την μπλε εμφάνιση, την τρίτη της εμφάνιση, η δεύτερη εμφάνιση τι είναι, με κίτρινα σορτσάκια μπλε κάλτσες. Εμπαπέ δίνει στον Declan Rice και στον Λαοτάρο. Θα περιμένουμε πολύ σφυροκόπημα, γιατί παίζουμε αμυντικά, οπότε δίνουμε χώρο στους αντιπάλους. Και θα χτυπήσουμε στις αντιπιθέσεις, αν αφήνουν κενά. Αϊντνούρι, Μπρεσιανίνη, Ντασίλβα. Δίνει δεξιά ψάχνει τον Ετσεβερία, δεν τον βρίσκει. Ο Τονάλι στον Γκρίγουντ, εκείνο στον Λαοτάρο και τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ πιο πίσω στον Τονάλι, ο Τονάλι στον Εμπαπέ. Αριστερά κλείστηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ρουγκέρι, Τονάλι, μπάλα γυρνάει πιο πίσω. Καλή κυκλοφορία τη μπάλα, έχουν χώρου. Ρουγκέρι, σέντρα, η απόκρουση από τον Βάντερβουρτ και δεύτερη απόκρουση από τον Βάντερβουρτ. Εξαιρετική κίνηση από την ομάδα τη Manchester United και εξαιρετική αντίδραση του τερματοφύλακά μα. Σάντσο. Κλέβουμε, δεν κλέβουμε την μπάλα. Σάντσο επιμένει, Λαοτάρο. Ο Ρουγκέρι, η μπάλα περνάει και το Λαοτάρο. Δεν πρόλαβε ο Βάντερβουντ να βγει και να μαζέψει την μπάλα. Πρόλαβε να βγει απλά να δυσκολέψει το Λαοτάρο Μαρτίνεζ. Αλλά τι να δυσκολέψει το Λαοτάρο Μαρτίνεζ. 1-0, η Manchester United στο 11ο λεπτό ανοίγουν το σκορ με τον Αργεντίνο Φορ. Εξαιρετικός και στην πραγματικότητα αλλά και στο παιχνίδι. Ακόμα πιο εξαιρετικό στο παιχνίδι. Τρομερός, η κάθετη από τον Εμπαπέ είναι όλα τα λεφτά. Πραγματικά αυτό το roster της United είναι για να πάει να πάρει το Champions League. Πραγματικά. Μιλάω για το manager πάντα. Δεν μιλάω για την πραγματικότητα. Έτσι όπως είναι αυτή η ομάδα είναι για να πάει να πάρει το Champions League. Δηλαδή εγώ θα χτύπαγα το Champions League με αυτό το roster. Σκάλι από τα δεξιά. Δίνει τον Ετσεβερία. Ο Ετσεβερία κλείστηκε. Γυρνάει για τον Γιασέρα Σπρίγια. Ντασίλβα θα κάνει το shoot. Ο Ντασίλβα η μπάλα θα περάσει out. Χτύπησε στην από πάνω πλευρά των δικτύων. Και κατέληξε out εν τέλει. Το 0-1 παραμένει στο ημίωρο, στο 30 είμαστε. Θα δώσω μια ενθάρρυνση στην ομάδα λίγο να ξυπνήσουν. Δεν παίζει πολύ καλά ο Ετσεβερία, ήταν από τους παίκτες που φοβόμουν, η αλήθεια είναι. Αλλά το χρησιμοποίησα διότι δεν ξέρω, κάτι μέσα μου έλεγε να τον βάλω. Δεν βγήκε εν τέλει, έχει και μάτσει για το πρωτάθλημα εμβόλυμη. Στο οποίο προφανώς δεν αγωνιζόμαστε γιατί παίζουμε Champions League. Οπότε θα βγει ο Ετσεβερία για να έρθει ο Ραούλ Γκιγέρ με δεξιά. Θα παίξει σαν δεξί χαφ και θα βγει ο Ρεϊνιέ για να περάσει ο Κουκουλέκης στη θέση του. Δύο αλλαγές λοιπόν στο ημίχρονο. Όχι ότι ο Ρεϊνιέ ήταν κακός, αλλά δεν έφτανε και ποτέ εκεί η μπάλα. Δηλαδή και ο Τσούνι θα είναι κακός. Και είναι κακός στο πρώτο ημίχρονο και θα είναι ακόμα χειρότερο στο δεύτερο. Γιατί δεν φτάνει η μπάλα εκεί πέρα. Οπότε δεν μπορούν να κάνουν και ιδιαίτερα πράγματα. Και τις μια-δυο φορές που φτάνει, δεν φτάνει με προϋποθέσεις και άρα χάνουν την μπάλα. Ντασίλβα την έχασε, το κέντρο της United είναι τρομερό. Η μπάλα γυρνάει στον Τονάλι, στο Ρουγκέρι ο οποίος ανεβαίνει σαν εξτρέμ. Ο Ρουγκέρι δίνει στον Εμπαπέ, εκείνος κλείστηκε, ο Σκάλι το μαρκάρι, σέντρα για τον κεφαλιά του Τζέιντον Σάντσο. 0-2 στο 48 από τον Άγγλο διεθνή μεσοεπιθετικό. Με καταγωγή από Trinidad και τον Μπάγκο, αν δεν κάνω λάθος, ο Τζέιντον Σάντσο. Το 0-2 λοιπόν. Και ο Νάνα θα δώσει συνέχεια, δίνει στο Βαράν. Ο Βαράν δίνει στον Ράις, Ντέκλαν Ράις. Πολύ ωραία παλιά για τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ με στην περιοχή. Κλείστηκε Λαοτάρο. 3-0 η Manchester United με τον Λαοτάρο Μαρτίνεζ.
εξαιρετικός. 2 γκολ σε 4 λεπτά για τη Manchester United και με αυτόν τον τρόπο πλέον δεν υπάρχει καμία μα καμία ελπίδα στο μάτς, ας το πούμε. Πλέον θα γυρίσω με το κανονικό μου σύστημα και θα παίξω με balance προφανώς όμως. Όχι γιατί περιμένω να γυρίσω το μάτς, γιατί δεν το έκανα στο πρώτο ημίχρονο. Απλά να δω πώς θα τα πάει και αυτό το σύστημα. Δηλαδή ήθελα για λόγους λογικής να κατέβω πιο αμυντικά. Δεν μου βγήκε, εντάξει, προφανώς το περίμενα ότι θα μου βγει. Δεν είναι ότι δεν θα μου βγαίνει. Οι πιθανότητες και πάλι είναι να χάσεις. Απλά μήπως και αυτοί έχουν κάποια κακή βραδιά, δεν βάζουν τα γκολ και ανοιχτούν περισσότερο και μπορείς να κάνεις κάποια αντιπίδεση. Ρουγκέρι, η σέντρα που μακρύνει ο Μπερσιανίνη. Ο Τονάλι ξαναφέρνει την μπάλα στην περιοχή. Ο Γκρίνγκουτ στον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ γυρνάει. Δεν έχουμε βρει τρόπο. Ο Σκάλι βασικά δεν έχει βρει καθόλου τρόπο να περιορίσει τον Εμπαπέ εκεί πέρα. Μάρβιν Τσούνι από τα δεξιά κλείστηκε. Θα δώσει στο Ραούλ Γκιγέρμε. Ξανά στον Τσούνι. Και δεν περνάει η παλιά του. Θα πάμε για μια αλλαγή. Λοιπόν, θα βγει ο Σκάλι. Θα πάει ο Ραούλ Γκιγέρμε δεξιά και θα έρθει ο Χουάν Φερνάντο Ασπρίγια δεξιά, δεξής μεσοεπιθετικός, εκεί που είναι η θέση του και θα δούμε πώς θα πάει. Δεν έχουμε άλλες αλλαγές, αυτή θα είναι η τελευταία μας. Ο Γκράβενμπερκ, ο Εμπαπέ, ο Λαουτάρο Εμπαπέ προσπαθεί να σηκώσει την μπάλα πάνω από τον Βάντερμπουρτ. Δεν ήταν επιτυχημένη η προσπάθειά του, το 0-3 θα παραμείνει και θα απαιτήσω περισσότερα, μήπως καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο να βάλουμε ένα γκολ το οποίο συνολικά στον όμιλο ίσως και να μετρήσει. Η Λάτσιο κερδίζει τους Rangers. Κάτι το οποίο, να σας πω την αλήθεια, περίμενα ότι θα γίνει. Εδώ πέρα διώχνουμε την μπάλα, ο Τσούνι θα φύγει στην αντεπίθεση. Έχει παίχτη στα δεξιά του, θα πάει μόνος του. Μάρβιν Τσούνι θα τη φέρει στο αριστερό, θα σουτάρει και θα σκοράρει. 1-3 με τον Μάρβιν Τσούνι στο 76. Πολύ ωραία αντεπίθεση. Η αλήθεια είναι ότι και αυτό το σύστημα που παίζω το 4-2-3-1 δεν είναι επιθετικό. Χτυπάει φουλ στις αντεπιθέσεις. Με τις συγκεκριμένες οδηγίες, συγκεκριμένους ρόλους κτλ. Οπότε μία ή άλλη θα ήταν και με αυτό το σύστημα περίπου. Απλά εντάξει, θέλω να το παίξω λίγο πιο ρεαλιστικά. Κουκουλέκης, Declan Rice. Γιατί στο manager δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε μόνο με το ρεαλισμό. Δηλαδή το ότι εσύ ο Πανσαραϊκός και παίζεις με την United, η οποία έχει ένα τρομερό ρόστερ και φοβάσαι ότι θα σε διαλύσουν. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα σε διαλύσουν απαραίτητα. Δηλαδή μπορεί οι παίχτες σου να το πάρουν το μάτς, γιατί έχεις καλή ομάδα, αλλά δεν έχεις τόσο καλή ομάδα. Μπορούν να σταθούν μέσα σε ένα τέτοιο μάτς. Την πραγματικότητα, εντάξει, προφανώς και δεν θα στεκόντουσαν. Ακόμα και ένας Πανσαραϊκός με τους παίχτες που έχουμε τώρα. Εμπαπέ, είναι όλο το μάτς ο Εμπαπέ, δηλαδή ξεκάθαρα. Δεν μπορείς να τον περιορίσεις με τίποτα και παίζει και τραυματίας από ένα σημείο και μετά. Ο Ασπρίγια κλέβει από τον Εμπαπέ, ο οποίος πλέον έχει παραδώσει πνεύμα. Καλογερόπουλος δίνει στον Μπρεσιανίνη, Αλεξανδρόπουλος συγγνώμη, Ντασίλβα, Χουάν Φερνάντο Ασπρίγια, ψάχνει τον Τσούνι, θα κάνει το σου το Τσούνι, η μπάλα θα χτυπήσει λίγο στο δοκάρι, εντάξει προς out πήγαινε, θα χτυπήσει λίγο στο δοκάρι και θα φύγει out. Πολύ καλύτερη εμφάνιση της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο, βέβαια εντάξει είχε κάνει 3-0 η United, δεν ενδιαφερόταν και ιδιαίτερα, εδώ πέρα θα κάνει το 4-1 ο Μπέιλι, δεν θα το κάνει. Εντάξει, πολύ καλύτερη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, λόγω και ίσως και της αλλαγής του συστήματος, ίσως και ότι η United, όπως είπαμε, δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα, δηλαδή 3-0 ήταν εκείνη την ώρα το match. Εδώ πέρα ο διαιτητής θα βγάλει μια κίτρινη κάρτα στον Πέδρο Πόρο, δεν ξέρω για ποιον ακριβώς λόγο βλέπουμε τη συγκεκριμένη φάση, αν θα δείξει κάτι στη συνέχεια δηλαδή. Αϊτ Νούρι θα δώσει τον Αλεξανδρόπουλο, ίσως μια τελευταία φάση να προλαβαίνουμε, ίσως και όχι, 15 δεύτερα έχουν μείνει. Ασπρίγια, η σέντρα είναι κατευθείαν out, στο πλαϊνό των δικτύων. Και με αυτόν τον τρόπο η United θα πάρει ένα πολύ ωραίο και σημαντικό διπλό για αυτούς. Άνετο θα το χαρακτήριζα. Δεν αγχώθηκε ότι θα το χάσει το match ποτέ. Με MVP της αναμέτρησης, προφανώς τον Kylian Mbappé, ο οποίος πραγματικά δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το καταλάβεις. Έκανε όλο το μάτς εκείνος. Μπορεί να βάλει τα δύο γκολ ο Λαουτάρο Μαρτίνες, αλλά ξεκάθαρα όλο το μάτς είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ. Να σταθώ λίγο στην εμφάνιση του Αϊτ Νούρι, ο οποίος κάνει τρομερή εμφάνιση, περιορίζει full τα δεξιά extreme της United, συγκεκριμένα το Σάντσο. Αν και έβαλε γκολ, ουσιαστικά τον έβγαλε εκτός μάτς. Τον Μπέιλι που πέρασε μετά και αυτόν.
Έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση και επιθετικά και αμυντικά, οπότε μπράβο του. Κάτι θετικό και σε αυτό. Λοιπόν, εντάξει, προφανώς και δεν είμαστε χαρούμενοι από την εμφάνιση. Δεν πειράζει, ας θυμώσουν, να τους γίνει μάθημα για το μέλλον. Και στο άλλο μάτι του ομίλου, η Λάτσιο κέρδισε 2-1 τις Rangers με γκολ του Λουίς Αλμπέρτο στο 10, του Θοβέν στο 19 και στο 67 μείωσαν οι Rangers με τον Baumgartner. Έτσι, μετά από δύο αγωνιστικές και καθώς μπροστά μας έχουμε τα δύο μάτια με τη Λάτσιο, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, έχουμε τη Λάτσιο στους 3, τους Rangers στους 3 και εμείς στους 0, ενώ η United έχει το 2-2 με 6 πόντους στην κορυφή του ομίλου. Μιας και το επεισόδιο σιγά σιγά φτάνει στο τέλος του, να μιλήσουμε για το επόμενο επεισόδιο και τι θα κάνουμε. Πριν ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, στο μυαλό μου περίπου είχα να κάνω αυτό που έκανα και πέρσι, δηλαδή να μην δούμε και τα δύο μάτς με τη Λάτσιο, έτσι ώστε να δούμε μια φορά τη Λάτσιο, δεν υπάρχει λόγος να τη δούμε και δεύτερη, και να διαλέξετε ένα μάτς από Ατρόμητο, Αστέρα, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Όμως με τις δύο ήττες, τα μάτς με τη Λάτσιο είναι τελική. Άρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε να δούμε τα δύο μάτς με τη Λάτσιο. Γράψτε μου τη γνώμη σας από κάτω, δηλαδή έχετε στο μυαλό σας και αυτήν εδώ την πεντάδα αγώνων με ένα μάτς Λάτσιο και ένα μάτς από Ελλάδα, ωραία, αυτή την εξάδα αγώνων εδώ πέρα, αλλά γράψτε μου τη γνώμη σας, αλλά μπορείτε να μου πείτε κιόλας, ξέρεις κάτι άλλο, ας δούμε τα δύο μάτς με τη Λάτσιο, γιατί είναι όντως τελική πλέον έτσι όπως έχει πάει ο όμιλος, να επικεντρωθούμε λίγο στο Champions League και το πρωτάθλημα θα το δούμε από την καινούργια χρονιά, δηλαδή από το 26 και μετά. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να επενδύσουμε τόσο πολύ χρόνο στο πρωτάθλημα, διότι και στα play-off θα δούμε αγώνες, έχουμε πραγματάκια, γιατί φέτος δεν θα έχουμε πόρια μέχρι το Μάιο στην Ευρώπη, θεωρώ. Τώρα πλέον έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, νομίζω ξεκάθαρα είναι ο στόχος και η δεύτερη θέση και η τρίτη θέση, γιατί 3 βαθμούς είναι η απόσταση, οπότε τα μάτς με τη Λάτσιο είναι 100% τελικός, διότι αν χάσουμε και τα δύο μάτς ή πάρουμε ένα βαθμό από τα δύο μάτς, καταλαβαίνετε ότι πλέον στόχος θα είναι η τρίτη θέση μόνο, και το μάτς με τη Rangers στο εντός έδρας την πέμπτη αγωνιστική είναι ο τελικός των τελικών, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Προφανώς πρέπει να τους κερδίσουμε για να ελπίζουμε. Εκτός και αν οι Rangers πάνε και πάνε με βαθμό από τη United, που ελπίζω να μην γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, το επεισόδιο κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, όπως σας είπα, είτε το ένα σενάριο με την Διάδα, ένα από Ελλάδα, ένα από Ευρώπη, είτε και τα δύο μάτς με τη Λάτσιο, γιατί είναι τελική. Και φυσικά, πώς σας φάνηκε η απόκτηση του Λεωνίδα Στεργίου και πώς σας φάνηκε η ομάδα. Εντάξει, οκ. Okay. Με τους Rangers έπρεπε να το πάρουμε το match. Με την United, ok, δεν είμαστε σε αυτή τη δυναμική ακόμα. Δεν είμαστε στη δυναμική να χτυπάμε αυτές τις ομάδες με αυτά τα roster. Δηλαδή, να ήταν μια United ψιλοκατεστραμμένη που να μην έχει πάρει τόσους καλούς παίκτες, να το καταλάβω. Αλλά είναι πρώτη στην Αγγλία, κάνει πρωταθλητισμό και έχει τρομερό roster. Όπως έχει δηλαδή πάντα μέσα στο παιχνίδι. Αφήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Subscribe και καμπανίτσα για τους καινούριους, για να μην χάνετε τα καινούργια επεισόδια. Και φυσικά τα λέμε είτε την Παρασκευή, είτε, συγγνώμη, είτε την Δευτέρα, συγγνώμη, σήμερα είναι Παρασκευή, είτε τη Δευτέρα, είτε στο Twitch. Δεν θα είμαι live σήμερα το απόγευμα, θα είμαι αύριο, Σάββατο, οπότε ναι, σας περιμένω. Θα είμαι live στο Twitch το απογευματάκι με μανατζεράκι και λίγο Lost Ark. Ένα καινούργιο MMORPG. Ελάτε να τα πούμε, να περάσουμε όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο μαζί μου. Ήμουν ο Alex Morak και γεια σας από μένα.